πόσο δίκιο είχε ο κ. Αγοράκης όταν έλεγε ότι δεν ασχολούμαστε με μικρότερους συλλόγους. Μάλλον δεν ήθελε να πει δεν ασχολούμαστε με συλλόγους οι οποίοι έχουν πάρα πολλοί από εμάς και πάρα πολύ μεγαλύτεροι και είναι λογικό να μην ασχολούνται. Ή αναφερόταν σε άλλους συλλόγους. Και άμα δεν κρίσουμε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, όσο σημαντικό και να είναι, την Δευτέρα το πρωί θα τελειώσει η ζωή μας. Όπως ισχύει σε ένα άλλο σωματείο, στο σημερινό μας αντίπαλο, ο οποίος πιστεύουμε ότι την Κυριακή βράδυ θα κλείσει το μαγάζι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα με περίπτωση ήττας μπαίνει σε περιπέτεια, το ξέρουν όλοι. Και γι' αυτό έχουν κάνει αυτό το κλίμα ότι θα έχουμε 30.000 κόσμο και 40.000. Να πούμε λοιπόν εδώ και τώρα, να θυμίσουμε λίγο στους οπαδούς, τόσο τους δικούς μας όσο και στους συμπολίτες με τους οποίους αγωνιζόμαστε και σήμερα, τις προσπάθειες που έχει κάνει λοιπόν φέτος αυτό το σωματείο που είναι τόσο μπροστά από εμάς κατά τη δήλωση του Προέδρου τους, τις προσπάθειες λοιπόν που έκανε να κερδίσει το μικρό σωματείο όπως είμαστε εμείς κατά τη δική τους άποψη, να θυμίσουμε τις προσπάθειές τους λοιπόν. Το σωματείο που έχει τριπλάσιους τίτλους, έτσι να το λέμε αυτό. Ναι, το μικρό σωματείο του. Το μικρό σωματείο. Τριπλάσιους τίτλους από το μεγάλο σωματείο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έξυπνοι αποτυχημένες προσπάθειες αυτού του μεγάλου συλλόγου που φέτος μόνο γέλιο προκαλεί όταν το βρίσκουμε μπροστά μας. Μόνο ευχάριστες στιγμές έχουμε να θυμηθούμε με αυτό το σωματείο. Και σήμερα έχουμε την προσπάθεια νούμερο 7. Ελπίζουμε να είναι πιο τυχεροί και να παλέψουν λίγο παραπάνω τα μάτς. Γιατί για να πάρουν αποτέλεσμα δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά μπορούν να παλέψουν λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο λαός του Άρη. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο λαός του Άρη. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο λαός του Άρη. Φουλικά, Γιάννη! Φουλικά, Γιάννη!